Pod.gr. Να ένα βιβλίο για παιδιά. Το Αθηνόραμα διαβάζει το podcast «Να ένα βιβλίο για παιδιά». Ένα podcast με τις σκέψεις της Ελένης Κορόβιλα για βιβλία που διάβασε. Γεια σου. Κρατάω στα χέρια μου ένα εντυπωσιακό βιβλίο. Σκληρόδετο και βαρύ. Ζυγίζει ένα κιλό. Που προέρχεται από μια, θα λέγαμε, απροσδόκητη πηγή. Θα πούμε πιο πολλά παρακάτω. Και που με οδηγεί σε μερικές σκέψεις για τα βιβλία που προτείνουμε και προσφέρουμε στα παιδιά. Σκέφτομαι τα παιδιά που καθώς προχωρούν στις πρώτες τάξεις του δημοτικού και έχουν κατακτήσει τον περίφημο μηχανισμό της ανάγνωσης, συμβαίνει να μην θέλουν να ακούν παραμύθια ή να νομίζουν ότι δεν τα θέλουν. Είναι μια περίοδος που τα παιδιά θέλουν να μάθουν την αλήθεια, να καταλάβουν τι συμβαίνει γύρω τους, να εξηγήσουν και να τους εξηγηθούν περίεργα φυσικά φαινόμενα, να βρουν απαντήσεις για τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής. Δεν είναι παιδιά, είναι αναγνώστες. Τότε είναι η στιγμή που είναι έτοιμα να αρχίσουν να διαβάζουν μυθολογία και να μην σταματήσουν ποτέ. Τον μάθαμε παιδιά, ένα μύθο θα σας πω. Τον μάθαμε παιδιά, ήταν κάποιος μια Το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο Μύθος», με πάει στη σκέψη ενός πολύ σοβαρού και με μεγάλο έργο μελετητή των αρχαίων ελληνικών μύθων, του Τζότζεφ Κάμπελ, που είχε πει ότι οι μύθοι είναι δημόσια όνειρα και τα όνειρα είναι ιδιωτικοί μύθοι. Αυτά τα δημόσια όνειρα των αρχαίων Ελλήνων έχει λατρέψει και έχει κάνει κομμάτι της ζωής της, της έρευνάς της και βασικό συστατικό των βιβλίων της, μια νεαρή Σκοτσέζα, η Δόκτωρ Τζιν Μένζις. Είναι η απροσδόκητη πηγή που λέγαμε στην αρχή. Θα την βρούμε σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα, έχει λογαριασμούς παντού, να μιλάει για τα μεγάλα πάθη της και να εξηγεί την αξία και τη σημασία των μύθων. Γεννημένη και μεγαλωμένη στο Εδιμβούργο, έχει σπουδάσει ιστορία, έχει διδακτορικό στην κλασική ιστορία και εδώ και πάνω από μία δεκαετία έχει κάνει δουλειά της την εκλαίκευση της ιστορίας και την προώθηση της λογοτεχνίας μέσω φρέσκου και σπιρτόζικου περιεχομένου για τα κοινωνικά δίκτυα. Τώρα, ακούγεται επιφανειακό αυτό? Δεν είναι ούτε στο ελάχιστο. Βλέποντας και ακούγοντάς την, γινόμαστε θεατές της συνάντησης ενός αρχαίου και αρχαίγονου κόσμου με το αϊκίνητο σήμερα και τον ψηφιακό κόσμο, όπου στην καλύτερη εκδοχή του τα παιδιά, οι νέοι και βέβαια άνθρωποι όλων των ηλικιών επικοινωνούν, διασκεδάζουν, πληροφορούνται, μαθαίνουν. Το 2020 η Δόκτωρ Τζιν Μένζις τιμήθηκε με το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενο συγγραφέα των βραβείων αναγνωστών BAMB που διοργανώνονται από την Ένωση των Βρετανών Βιβλιοπολών. Το βιβλίο που της χάρισε το βραβείο και την αναγνώριση ήταν «Η ελληνική μύθη, θεοί, ήρωες και τέρατα της αρχαίας Ελλάδας», που κυκλοφορεί σε μετάφραση Ηλία Μαγκλίνη από τις εκδόσεις Καπών. Πετυχαίνει με το βιβλίο της η Σκοτσέζα ιστορικός? Στις 160 σελίδες μεγάλου σχήματος του βιβλίου παρουσιάζονται 30 εικονογραφημένες ιστορίες. Η εικονογράφος είναι μια Βρετανίδα με πολύ ιδιαίτερο στυλ, η Κέιτι Πόντερ. Οι μικροί αναγνώστες, το βιβλίο να πούμε ότι συστήνεται για παιδιά από 7 ετών, θα διαβάσουν για την αρχή των πάντων, τη δημιουργία, την πτώση του ουρανού, τη γέννηση του πατέρα των θεών Δία. Θα διαβάσουν για την εκπληκτική τιτανομαχία. Αφού περάσουν στα πορτρέτα και τις ιστορίες των Ολύμπιων θεών, θα μάθουν για τις σχέσεις θνητών ανθρώπων με τους θεούς. Για τον Προμηθέα, για τον Διόνυσο και τον Ορφέα, για το κουτί της Πανδώρας και το άγγιγμα του Μίδα. Θα παρακολουθήσουν τον Ιάσονα να ξεκινά την αργοναυτική εκστρατεία,
τον Θησέα να παλεύει με τον Μινόταυρο, τον Οδυσσέα να κάνει το μακρύ ταξίδι. Θα διαβάσουν και λιγότερο γνωστούς μύθους, όπως για τον Βελερεφόντη και τον Πίγασο ή για την Αταλάντη, και θα γνωρίσουν μυθικά πλάσματα και τέρατα, ενώ θα συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αποτύπωσης όλων αυτών των δημόσιων ονείρων στην τέχνη των αρχαίων που θαυμάζουμε σήμερα. Στο τέλος, το γλωσσάρι θα τους δώσει το λεξιλόγιο και τους ορισμούς για να μιλήσουν τα ίδια για τους ελληνικούς μύθους, να τους σκεφτούν μια και δύο φορές και γιατί όχι να τους αναπλάσουν στα δικά τους παιχνίδια. Αν αναρωτιέστε ακόμη γιατί να διαβάσουν τα παιδιά μια μυθολογία ή όπως είναι η περίπτωση του βιβλίου για το οποίο μιλάμε, ένα βιβλίο για τους ελληνικούς μύθους, έχω ακόμα μια απάντηση. Για να συνδεθούν με τις ρίζες του δυτικού πολιτισμού και να πάρουν στα χέρια τους μια πηξίδα που θα τα οδηγήσει σε νέες ανακαλύψεις. Η πολυτελής και καλοσχεδιασμένη έκδοση κυκλοφορεί σε μετάφραση του Ηλία Μαγκλίνη από τις εκδόσεις Καπών, που με σταθερά πολύ αξιόλογες επιλογές χτίζουν μια πολύτιμη βιβλιοθήκη βιβλίων γνώσεων για τα παιδιά. Πέρα από όλα τα άλλα που αφορούν τη θεματολογία του, το βιβλίο θα ενισχύσει την πίστη των παιδιών στο καλό βιβλίο γνώσεων αλλά και κάθε είδους, που είναι αποτέλεσμα της δουλειάς σε όλα τα επίπεδα συνεπών επαγγελματιών. Ποιο είναι αυτό το καλό βιβλίο? Είναι το βιβλίο που τα σέβεται γλωσσικά, που καλλιεργεί την αισθητική τους και τελικά μεγαλώνει τον κόσμο τους. Είμαι η Ελένη Κορόβιλα. Ραντεβού στο επόμενο podcast με ένα βιβλίο για παιδιά ή και με περισσότερα. Παρουσίαση επιμέλεια Ελένη Κορόβιλα. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Ακούσατε το podcast «Να ένα βιβλίο» για παιδιά με την Ελένη Κορόβιλα. Μια παραγωγή του pod.gr. Για να ακούσετε και άλλα podcast που σας ενδιαφέρουν, μπείτε στο pod.gr, στο Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.